Σπουδαία νίκη Γοήτρου κατάφερε να πανηγυρίσει ο ΑΟ, το οποίο σου επικράτησε με 2-1 το ΑΟΑΝ για την 21η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η ομάδα της Μεσαράς άνοιξε το σκορ στο 46ο λεπτό όταν ο Γκελοσάνη με σούτεξ από την περιοχή έκανε το 1-0. Στη συνέχεια η ομάδα του Αγίου Νικολάου είχε σπουδαία ευκαιρία να ισοφαρίσει όταν ο Πλουσής ανατράπηκε και κέρδισε πέναλτι με το Μινά να το εκτελεί, ωστόσο ο Δημαράκης απέκρουσε σωτήρια. Στο 69 η ομάδα του ΑΟΤ πήρε αέρα 2 τερμάτων όταν ο Βακράκος βγήκε στην αντεπίθεση και με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0. Ο ΑΟΑΝ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με πέναλτι του Φουκαράκη. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια των παιδιών. Πραγματικά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου. Καταθέσαμε ψυχή για να κερδίσουμε ένα τόσο δύσκολο αντίπαλο, τόσο καλή ομάδα. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά έδωσαν το 100% στο παιχνίδι. Παραπάνω από το 100% και γι' αυτό κερδίσαμε κιόλας. Πραγματικά για μας δεν σκεφτόμαστε αν η ομάδα είναι χαμηλά βαθμολογικά ή αν πιθανόν, έχει ελάχιστες ελπίδες για να μείνει στην κατηγορία. Έως θα έλεγα απειροελάχιστες. Εμείς όμως πρέπει με περηφάνεια πάνω απ' όλα και σεβασμό στο σήμα του ΑΟΤ να δίνουμε σε κάθε παιχνίδι το 100% των δυνατοτήτων μας. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όλα τα παιχνίδια, τη μία αγωνιστική είσαι πάνω, την άλλη αγωνιστική είσαι κάτω και νίκη να ήταν, πάλι στην πρίζα θα ήμασταν, έτσι όπως το είπατε. Δεν τελείωνε κάτι γιατί βλέπουμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι αμφίρροπα και πάλι θα θέλαμε και άλλους βαθμούς. Η προσωπική μου άποψη και εικόνα που έχω από το παιχνίδι είναι ότι ίσχυσε ο νόμος του ποδοσφαίρου, χωρίς να θέλω να μειώσω την ομάδα του Τυμπακίου. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί, να το πω έτσι. Κάναμε πάρα πολλές φάσεις που, αν καταφέραμε και κάναμε ένα γκολ, θα άλλαζε όλο το παιχνίδι σίγουρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή θέλαμε οπωσδήποτε την νίκη, ανεβήκαμε να πιέσουμε. Το Τυμπάκι βρήκε χώρους, έκανε ένα γκολ, ένα δεύτερο. Δεν είχε κάτι να χάσει και έτσι στο ποδόσφαιρο είναι όλα τα αποτελέσματα μέσα και χάσαμε.